Το δικό τους μήνυμα θέλησαν να στείλουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα της Παρασκευής στους πολίτες της Καβάλας, καθώς συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καπνεργάτη με στόχο να μοιράσουν στους πολίτες έντυπο ενημερωτικό υλικό σχετικά με το μεγάλο συλλαλητήριο στις 3 Ιουλίου κατά της εγκατάστασης πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόλπο της Καβάλας. Παράλληλα, παρήχαν ενημέρωση στον κόσμο για το τι είναι το LNG, τονίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλή επικινδυνότητα, ενώ προσθέτουν μια νέα πηγή ρήπανσης στο ήδη βεβαρημένο περιβάλλον. Οι εφημερίδες το έχουν γράψει αρκετά. Μεμονωμένες δράσεις γίνανε από πολλά άτομα τα οποία προσπαθήσανε με τη συγκέντρωση υπογραφών παράλληλα να ενημερώνουν και τον κόσμο. Εκείνο όμως το οποίο και προσωπικά διαπιστώνω είναι ότι ο πολλής κόσμος είναι ανημέρωτος, δηλαδή και άτομα τα οποία θα έπρεπε να ασχολούνται με τα κοινά, θα έπρεπε να είναι περισσότερο δραστηριοποιημένα και να είναι ενημερωμένα το τι σημαίνει η LNG και τι επικινδυνότητα έχει η τοποθέτηση των δεξαμενών υγροποιημένου αερίου τόσο κοντά στην πόλη μας. Τι παραπάνω χρειάζεται στον κόσμο να μάθει, να ενημερωθεί? Θα πρέπει ο καθένας, κατά την άποψή μου πάντα, να αναλάβει και την προσωπική του ευθύνη. Δεν μπορούμε πάντα να ζούμε σε αυτό το πνεύμα της ανάθεσης ευθύνης, κάποιοι να βγαίνουν μπροστά και να λέμε ότι θα τα κάνουν όλα. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν όλοι δεν κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας. Πιστεύω ότι και οι ηγέτες και οι σωτήρες έχουν τελειώσει και πρέπει ο καθένας να αναλάβει στο ποσοστό που τον αναλογεί την ευθύνη του στα κοινά. Και εσείς τώρα από την πλευρά σας? Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό. Απλώς δεν πρέπει να αισθανόμαστε σαν γραφικοί. Δηλαδή κάποιοι γραφικοί που φωνάζουν για τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Οι φορείς της πόλης, οι θεσμικοί φορείς πήραν θέση. Και ο δήμαρχος και ο απερχόμενος και η νέα δήμαρχος, η κυρία Τσανάκα, πήραν θέση αρνητική στην εγκατάσταση. Και επιμελητήρια, αλλά το θέμα είναι να κινητοποιηθεί η κοινωνία. Εκεί θα φανεί η αντίδραση.